Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι και σήμερα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εγώ είμαι μια χαρά. Μόλις γύρισα από τον καφέ με τη φίλη μου. Σήμερα έχω άδεια. Η κορούλα μου θα πάρει βαθμούς. Είναι σε τρίτη λυκείου, όπως σας έχω πει, δίνει πανελλήνιες φέτος. Σήμερα θα πάρει κατά τις 12 η ώρα περίπου βαθμούς. Και έτσι τώρα ήρθα να μαγειρέψω, να μαζέψω το σπίτι. Το απόγευμα θα πάω με μια φίλη στο Κοτσόβολο. Θέλω να δω κάποια πραγματάκια και θα σας πάρω μαζί μου γενικότερα σε όλο αυτό. Μπορεί να πάμε και στο τζάμπο, θα δούμε. Άρα θα τα πούμε στη διάρκεια του βίντεο. Πάω να ξεκινήσω, πάω να αλλάξω. Γιατί δεν γίνεται με την μπλούζα αυτή να κάνω δουλειές, με τίποτα. Και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, έβαλα και τα σουτσουκάκια να τα ψήσω. Τα κεφτεδάκια μάλλον. Στο φούρνο θα τα βάλω τώρα και μετά θα φτιάξω τη σαλτσούλα και θα φτιάξω λαζανάκι. Τώρα έβαλα και το νερό να βράσει και εγώ είπα λαζανάκι πριν, εν λιγκουίν είναι. Εντάξει, δεν πειράζει, κονταπέσαμε. Λάμπτα το ένα, λάμπτα και το άλλο. Της γύρισα από το σχολείο της μικρής, πήγε πάρα πολύ καλά, σχεδόν άριστα. Δεν θα επεκταθώ στους βαθμούς αναλυτικά, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πήγα και το σούπερ και πήρα 2-3 πραγματάκια και το ένα από αυτά είναι ένα εσπρέσο, καφεδάκι, ένα μαρούλι, 2 μαρούλια, μία μαγιονέζα, light, τα soft kings, αυτά εδώ, μία πέψη, zero και τυρί Δανίας. Και επίσης, πριν φύγω, μάζεψα ρούχα, δίπλωσα ρούχα, μάζεψα δωμάτια, έπινα τον μπάνιο πάνω, καθάρισα τον τρίτο όροφο, καλά ήταν και αργά πέραμε βαθμούς, 12 και κάτι, έτσι κι αλλιώς, τώρα είναι μία και, μαγείρεψα και τώρα θα μαζέψω λίγο την κουζίνα, μάλλον θα φάω πρώτα και μετά θα μαζέψω λίγο την κουζίνα, θα κάνω και λίγο το μπάνιο το κάτω και θα πλώσω το πλυντήριό μου, τελειώνει όπου να είναι. Και το απογευματάκι θα πάμε με τη φίλη μου στο Κοτσόβολο. Θα σας πάρω και εκεί μαζί. Πάμε να δούμε τι έχει φέρει. Εγώ ενδιαφέρομαι για αρκετά πράγματα. Θα σας τα πω μετά. Άρα σας κλείνω να πάω να σερβιριστώ και θα τα πούμε σε λίγο. Thank you.
το κοτσόβολο. Έκανα μια έρευνα αγοράς για πλυντήριο πιάτων, όπως είδατε, για air fryer, για το στιέρα μαλλιών, για στεγνοτήριο, τι άλλο, γενικότερα κοίταζα διάφορα ηλεκτρικά είδη. Πιο πολύ ενδιαφέρομαι για αυτή τη στιγμή για πλυντήριο πιάτων, air fryer και το στιέρα της κόρης μου, των μαλλιών, το στιέρα εννοώ. Λοιπόν, πλυντήριο πιάτων, το δικό μου δεν ξέρω αν σας έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, μία δουλεύει το πλυντήριο πιάτων, μία όχι. Φωνάξαμε ένα τεχνικό εχθές, το είδε, έχει κάποια προβληματάκια, κοιτάει για κάποια ανταλλακτικά, θα δούμε αν συμφέρει να το φτιάξουμε ή όχι. Εγώ έκανα τη δική μου έρευνα αγοράς, πήγα στο Κοτσόβολο, βρήκα δύο πλυντήρια πιάτων που μου άρεσαν αρκετά, πάρα πολύ μπορώ να πω, πλήρως ετυχιζόμενα. Ήταν το Bosch και τη Scandi, το Bosch περισσότερο μου άρεσε. Αυτά θα δούμε. Μου άρεσε και το Air Fryer της Romson, το 8 λίτρο. Είχε και μια προσφορά το 7 λίτρο στα 120 ευρώ. Και άλλες εταιρείες καλές, η Philips πιο ακριβή. Και δεν συμφέρει, το ίδιο πράγμα δηλαδή με τη Romson. Δεν είδα και κάποιες τρελές διαφορές. Τι άλλο, μου άρεσαν πάρα πολύ οι σκούπες, οι stick. Ξετρελάθηκα, τις ήθελα όλες. Όλες όμως. Είδα και στεγνοτήρια. Είδα και τι άλλο είδα. Είδα και αυτό το μηχάνημα που σας έδειξα, γιατί το στιάρα που λέει η κόρη μου που κάνει σπαστό το μαλλί. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και ήταν στα 75 με 80 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, αυτό από το Κοτσόβολο. Τώρα από δουλειές. Θέλω να μαζέψω την κουζίνα μου. Από φαγητό τώρα. Στην κατάψυξη έχω ρεβίθια μαγειρεμένα και φακές. Θέλω να μαζέψω την κουζίνα που σας είπα. Έχω καθαρίσει μπάνια. Θέλω να κάνω και λίγο γυμναστική. Αυτά. Τώρα προς το παρόν πίνω καφεδάκι. Άρα θα σας κλείσω και θα τα πούμε σε λίγο. Επιγόντως, δεν γίνεται παιδιά, δεν την παλεύω, πολύ πιάτο, πάρα πολύ πιάτο και δεν έχω τελειώσει, να πλύνω και αυτή η κατσαρόλα από τα σουτζουκάκια το μεσημέρι. Δηλαδή, εντάξει, αφήστε τα, έχω βάλει και λίγο χλωρίνη εδώ να καθαρίσει και τώρα θα πάω να ξεσκονίσω λίγο το σαλόνι στα γρήγορα, ναι, και δεν θα κάνω κάτι άλλο, ξεσκόνισα και πάνω, μια χαρά. Και αν έχω και αντοχές που θα έχω, κατά τις 8.30 λέω, να ξεκινήσω και λίγο γυμναστικούλα, κάνα μισάωρο και τέλος. Μπανάκι και άραγμα. 9 η ώρα, να πέ άραγμα. Να δούμε και ναυάγιο και τα σχετικά όλα. Και ναι, συνεχίζουμε τη γυμναστική ακάθεκτες. Πάω για μπάνιο, θα τα πούμε μετά. Έχω βάλει στην κατσαρόλα τα ρεβίθια και τις φακές και θα τα πούμε σε λίγο. Και αφού τέλειωσε το μπάνιο, έβαλα ψάρο κροκέτες με σαλάτα, θα ήταν τα γόρια. Έχει και λίγα σουτζουκάκια, όπως σας είπα και πριν. Εγώ θα φάω γάλα. Το άνοιξε ψυγείο. Αυτό εδώ, με δημητριακά. Αυτά εδώ, πουντά. Θα βάλω και λίγα από αυτά, γιατί δεν τα τρώει η κόρη μου. Θα βάλω αυτά εδώ. Τα εδώ και θα βάλω μέσα και λίγες σταφιδούλες. Έχω κι άλλες να τις γεμίσω πρέπει. Τέλος πάντων, αυτό θα φάω για βράδυ. Θα σας το δείξω σε ένα
δευτερόλεπτο. Έβαλα και τα δημητριακά μου να φάω. Κορίτσια μου, κορίτσια μου, αυτό είναι το ταπεράκι για το γραφείο μου. Αυτό είναι το τοστάκι με τυρί άλυμα και ντομάτα. Φακές, τυράκι με λίτσες και παξιμαδάκια. Θα σας καληκτήσω, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά, κάντε και ένα like και μια εγγραφούλα όσοι δεν έχετε κάνει. Καλό βράδυ!